Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, η δράση του κόμματος και της ΚΝΕ τους τελευταίους μήνες, τόσο στις συνθήκες της πανδημίας, όσο και μπροστά στο νομοσχέδιο έκτρωμα που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στους απεργιακούς αγώνες, με κορύφωση τη μεγάλη απεργία στις 10 του Ιούνιου, προσέφεραν σίγουρα ακόμα περισσότερες αποδείξεις σε πλατύτερα τμήματα εργαζομένων και νεολαίας, ότι μόνο το ΚΚΕ και ένα ισχυρό εργατικό κίνημα μπορούν να αντιπαλέψουν και υπό ορισμένες προϋποθέσεις να ανατρέψουν την αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου, να ανοίξουν το δρόμο της αντεπίθεσης των μεγάλων αναμετρήσεων και των μεγάλων ανατροπών για την ανάπτυξη προς όφελος του λαού. Όποια μορφή και αν πήρε η ταξική πάλι τους τελευταίους μήνες, σε κάθε περίπτωση ανέδειξε ανάγλυφα ότι σε κάθε πτυχή της αναβλύζει η διαχρονική διαπάλη των δύο γραμμών. Αυτό που λέμε ανάπτυξη για ποιον? Ανάπτυξη για το λαό ή ανάπτυξη για τα μονοπόλια? Η στάση όλων των κομμάτων, του ΚΚΕ από τη μια και των αστικών οπορτουνιστικών κομμάτων από την άλλη, η δράση των συνδικαλιστών των αστικών κομμάτων στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, απέδειξε του λόγου το αληθές. Η Νέα Δημοκρατία με στρατιωτική προσήλωση πέρασε τον νόμο Χατζηδάκη για τα εργασιακά, την κατάργηση του οκτάωρου, την απογείωση της ευελιξίας και των απλήρωτων υπερωριών, άλλων ρυθμίσεων που καταργούν εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα με σκοπό να κάνουν ακόμα πιο φτηνή την εργατική δύναμη, να δυναμώσει η εκμετάλλευση, να υπονομευτεί το παρόν και το μέλλον της εργατικής τάξης. Ο στόχος ήταν και παραμένει η ανταγωνιστικότητα, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου και η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων, η προώθηση των επενδύσεων σε νέους κλάδους, όπως ψηφιακής οικονομίας και της πράσινης ανάπτυξης, που εξασφαλίζουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους για τους επιχειρηματικούς ομίλους από την εκμετάλλευση περισσότερου ειδικευμένου εργατικού δυναμικού νέων επιστημόνων. Το νομοσχέδιο αυτό, όπως και τα επόμενα που θα ακολουθήσουν, είναι προαπαιτούμενα για την εκταμείευση των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, που σχεδόν στο σύνολό του θα παρασχεθεί στα μονοπόλια των συγκεκριμένων κλάδων και σε άλλους, όπως στις μεταφορές, στον τουρισμό και αλλού. Αυτή την πολιτική υπηρετούν και τα επόμενα νομοσχέδια που φέρνει η κυβέρνηση, όπως για την παιδεία, που ενισχύει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό τις ταξικές ανισότητες και διαμορφώνει από τις πιο μικρές ηλικίες τις προϋποθέσεις ευελιξίας και της ανασφάλειας του μέλλοντος, το νομοσχέδιο για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του δημοσίου συστήματος υγείας, που θα οδηγήσει στη συρρήκνωση προσωπικού αλλά και των αναγκαίων παροχών που θα έπρεπε να απολαμβάνει ο λαός μας. Μάλιστα, η προώθηση τέτοιου νομοσχεδίου σε συνθήκες πανδημίας, με εκατομμύρια ανεμβολίαστους και με το τέταρτο κύμα πρώτων πυλών, με πάνω από 12.000 νεκρούς στη χώρα μας, επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει καμία ηθική και πολιτική αναστολή στην υλοποίηση της στρατηγικής του κεφαλαίου που στάζει στην κυριολεξία αίμα. Αντίστοιχα, το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, που είναι ήδη στη δημόσια διαβούλευση. Νομοσχέδιο που ολοκληρώνει το αντιασφαλιστικό τερατούργημα του ΣΥΡΙΖΑ, τον περιβόητο νόμο Κατρούγκαλου, και επί της ουσίας μετατρέπει την ασφάλιση σε τζόγο και τον ασφαλισμένο σε επενδυτή, που ξέρει πολύ καλά τι θα πληρώνει κάθε μήνα, αλλά δεν ξέρει ποτέ τι σύνταξη θα πάρει, τι παροχές θα έχει. Στο στόχαστρο είναι ιδιαίτερα η νέα βάρδια των εργαζομένων που θα δουλεύουν για όλη τους τη ζωή σε συνθήκες ευελιξίας, η μεγάλη πλειοψηφία με μισθούς πείνας, χωρίς εξασφαλισμένα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα, δημιουργώντας έτσι συνθήκες μεγάλης ανασφάλειας. Στην ίδια γραμμή είναι και τα άλλα αστικά κόμματα, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το Κινάλ ΠΑΣΟΚ. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν φτάνει να θυμίσουμε πως έδωσε, όπως ο ίδιος έλεγε, την περιβόητη μητέρα των μαχών. Δηλαδή πως επιδίωξε να χειραγωγήσει τους εργατικούς αγώνες, να υλοποιήσει την επιδίωξή του να μετατρέψει το κίνημα σε σκαλοπάτι της κυβερνητικής εναλλαγής, θυμίζοντας τις άθλιες δηλώσεις Κυρίτσι ότι οι αγώνες δεν φέρουν αποτέλεσμα, το ζήτημα είναι να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Δεν φτάνει να αποκαλύπτουμε την απόσυρσή του και την αποκλιμάκωση που επιδίωξε στον απεργιακό αγώνα με τη στάση των συνδικαλιστών του στη ΓΕΣΕΕ, σε εργατικά κέντρα όπως της Αθήνας και του Πειραιά,
σε ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία όπως το εμπόριο, που καταψήφιζαν την απεργία στις 16 του Ιούνιου, ώστε να μπορεί το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει το μισό νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση να υποδεχτεί ανεμπόδιστα την επόμενη μέρα την πρόεδρο της Κομισιόν που κόμισε το Ταμείο Ανάκαμψης. Το βασικό είναι ότι παραμένει κόμμα της αστικής τάξης και της αντιλαϊκής διαχείρισης. Όλες οι ομιλίες του Τσίπρα αυτές τις μέρες επιβεβαίωσαν ότι διεκδικεί επάξια την κυβερνητική εναλλαγή, δίνει εξετάσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, ότι μπορεί να εφαρμόσει όλη την αντιλαϊκή πολιτική χωρίς να υπάρχουν ισχυρές εργατικές και λαϊκές αντιδράσεις. Άλλωστε καλεί το κεφάλαιο να δει αυτού του είδους τις παρακαταθήκες όταν ήταν στη διακυβέρνηση για 4 χρόνια. Όμως, όσο και αν προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ψαρέψει σε θολά νερά, δεν θα τα καταφέρει. Υποσχέθηκε 800 ευρώ κατώτερο μισθό, όταν οι εργαζόμενοι περίμεναν μάτια 4,5 χρόνια για να υλοποιήσει την προηγούμενη δέσμευσή του για τα 751 ευρώ. Όμως η πανσπερμία των εργασιακών σχέσεων, των εργολαβικών, της μερικής εκπεριτροπής απασχόλησης που τα αποδέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, η κατάργηση της Κυριακής Αργίας κάνουν κενό γράμμα της υποσχέσης του. Μίλησε για εφαρμογή του 35ωρου, πιλωτικά, ως εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας, διατηρώντας όλο το απάνθρωπο καθεστώς της ευελιξίας και της διευθέτησης των απλήρωτων υπεροριών. Γιατί είναι άλλο το δίκαιο αίτημα των σωματείων για επαναφορά του κατώτατου μισθού ως βάση για τη διαμόρφωση όλων των μισθών από εκεί και πάνω, για να μην υπάρχει ούτε ένας εργαζόμενος που θα αμείβεται κάτω από αυτόν, είναι άλλο το αίτημα των συνδικάτων για σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, 7ωρο περιθήμερο 35ωρο, και είναι άλλα όλα αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, όση δημιουργική ασάφεια και αν έχουν για να κοροϊδέψουν το λαό. Στην ετήσια συνέλευση του ΣΕΒ, βέβαια, τις ίδιες μέρες, εξήγησε ακριβώς τι εννοεί. Νέα κίνητρα και άμεση χρηματοδότηση επιχειρηματικούς ομίλους. Ενίσχυση της έμεσης χρηματοδότησης μέσα από διάφορα προγράμματα δίθεν ενίσχυσης εργασίας για να τονώσει την κατανάλωση, για να πωλούνται τα εμπορεύματα των επιχειρηματικών ομίλων. Μίλησε για νέα μέτρα για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή όλων εκείνων των υποχρεώσεων των εργοδοτών που αφορούν την ασφάλιση, τη σύνταξη, την προστασία των εργαζομένων, δηλαδή όλη την τιμή της εργατικής δύναμης. Γι' αυτό άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ απαντά με κατηγορηματική άρνηση για το εάν θα καταργήσει τους νόμους και τις οδηγίες της διευθέτησης εργασίας, τον νόμο Κατρούγκαλου που έβαλε νέο φουρνέλο στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, την απελευθέρωση της δουλειάς στις Κυριακές, τις ενώσεις προσώπων, τους νόμους και τις απεργίες, το ηλεκτρονικό φακέλωμα των συνδικάτων και των συνδικαλιστών, το νόμο Βρούτσι για τις συλλογικές συμβάσεις που εφάρμοσε η Αχτσιόγλου και άλλα από τα οποία έπιασε το νήμα η Νέα Δημοκρατία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, στον αντίποδο αυτής της πολιτικής στάθηκε μόνο το ΚΚΕ. Αποτέλεσε τη μοναδική αντιπολίτευση από τη σκοπιά της ουσιαστικής υπεράσπισης των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Η δράση του ΚΚΕ και των κομμουνιστών στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα ήταν η βασική προϋπόθεση για να υπάρξει και να κλιμακωθεί ο αγώνας των εργαζομένων απέναντι στο νόμο έκτρωμα του Χατζηδάκη. Να διαμορφωθεί ένα μεγάλο απεργιακό μέτωπο ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων και συνδικάτων ύστερα από κάλεσμα που έκαναν τα συνδικάτα που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ. Το ΚΚΕ από πέρσι το Σεπτέμβρη πρωτοστάτησε για να μην νομιμοποιηθούν τα μέτρα στη συνείδηση των εργαζομένων και να εκφραστεί αυτή η στάση στην οργάνωση της πάλης του. Οι παρεμβάσεις του με εκατοντάδες εξορμήσεις, περιοδίες, συσκέψεις, ομιλίες σε χώρους δουλειάς και γειτονιές, η κεντρική συγκέντρωση του κόμματος στο Σύνταγμα και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας ενίσχυσαν τη μαχητικότητα των εργαζομένων, συνέβαλαν στη δημιουργία αγωνιστικού κλίματος, εξόπλισαν με επιχειρήματα, έδωσαν ορμή και ενθουσιασμό για τη συνέχεια. Ταυτόχρονα ανέδειξαν την υπεροχή του σοσιαλισμού, αποκάλυψαν τον μηχανισμό της εκμετάλλευσης, το ζήτημα του εργάσιμου χρόνου και της διαχείρισής του στον καπιταλισμό προς όφελος των μονοπωλιακών ομίλων. Δώσαμε τη μάχη και αντιμετωπίσαμε την προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι το νομοσχέδιο είναι θετικό για τους εργαζόμενους. Προπαγάνδα που βρήκε υποστηριχτές στην ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΕΣΕΕ
και στις ηγεσίες άλλων συνδικάτων. Απαιτήθηκε συστηματική δουλειά ώστε να δουλέψουμε τα επιχειρήματά μας, να διαμορφώσουμε συνθήματα, κατάλληλες διεκδικήσεις, ώστε να ξυλώνουμε την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης άρθρο το άρθρο. Η γραμμή που έθεσαν οι κομμουνιστές στο κίνημα εκφράστηκε σε πλαίσια πάλης και ανακοινώσεις. Πήραμε υπόψη τα ζητήματα της πανδημίας, των συνεπειών που είχε η κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της. Θέσαμε ως κυρίαρχο ζήτημα τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Κλιμακώσαμε την αντιπαράθεση για τα ζητήματα που αφορούσαν τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, όσο τα κλιμάκωνε η κυβέρνηση που θεωρούσε ότι αποτελούσαν προνομιακό πεδίο για τη στήριξη του νομοσχεδίου, αφού άλλωστε πατούσαν στη μεγάλη απονομιμοποίηση της δράσης των συνδικάτων που υπάρχει στην εργατική τάξη και ιδιαίτερα στην νεολαία, κάτω από το βάρος του εκφυλισμού που έχουν οδηγήσει τα συνδικάτα, ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός. Κάναμε προσπάθεια να γκρεμιστεί η προσπάθειά της να βγάλει εκτός μάχης τους δημόσιους υπαλλήλους, υποστηρίζοντας ότι το νομοσχέδιο δεν τους αφορά. Αυτή η προσπάθεια είχε σημαντική συμβολή. Επέδρασε σε πλατιά τμήματα εργαζομένων ανεξάρτητα αν έκαναν το βήμα να απεργήσουν. Το νομοσχέδιο γνώρισε σχεδόν καθολική αποδοκιμασία και απόρριψη από τους εργαζόμενους σε βαθμό που στρίμωξε αρκετά την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να καταφύγει στο χοντροκομμένο αντικομουνισμό και στην κατασυκοφάντηση των συνδικάτων. Όμως ταυτόχρονα, μέσα από αυτή τη συστηματική δουλειά, επιδιώξαμε και πετύχαμε σε ένα βαθμό να διαμορφώσουμε κριτήρια σε ένα τμήμα εργαζομένων που ανησυχούσε, που προβληματίζονταν, για να κατονοούν καλύτερα το αντιδραστικό περιεχόμενο του νομοσχεδίου, αλλά και για να μην παγιδεύονται από τη γραμμή και την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ανεξάρτητα αν τα στελέχη του και ιδιαίτερα σε σωματεία που πλειοψηφούν συμμετείχαν στις απεργίες, γιατί αλλού συμμετείχαν έστω και στα χαρτιά, αλλού τις καταψήφιζαν ανοιχτά, σε κάθε περίπτωση όμως δούλευαν τη γραμμή της ενσωμάτωσης των αγώνων στο στόχο της κυβερνητικής συναλλαγής αλλά και της έπρακτης στήριξης στρατηγική του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ανταγωνίζονταν τη Νέα Δημοκρατία ως προς το ποια πολιτική δύναμη υλοποιεί πιο δημιουργικά, όπως έλεγαν, τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Ο στόχος που επιδιώξαμε να υιοθετήσει το κίνημα ήταν όχι μόνο να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή, αλλά να γκρεμιστεί όλο το αντεργατικό πλαίσιο των προηγούμενων χρόνων που είχε ψηφιστεί με τις ψήφους τόσο της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η προοπτική στερέωσε την πάλη, αποκάλυψε αυταπάτες και ψέματα, έδωσε δυνατότητα πλατύτερα τμήματα εργαζομένων και νεολαίας να κουβεντιάσουν για την προοπτική. Έχει μεγάλη σημασία ότι τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ, άλλοι πρωτοπόροι συνδικαλιστές που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, έδωσαν τη μάχη με τη συνείδηση του αρνητικού συσχετισμού, αλλά και με προσανατολισμό η πρωτοβουλία να περάσει στα ίδια τα συνδικάτα, αφού ήταν δεδομένο ότι οι ηγεσίες στη ΓΕΣΕΑ αλλά και στην ΑΔΕΔΗ θα υπονόμευαν τον αγώνα τόσο ως προς το περιεχόμενο αλλά και ως προς την κλιμάκωση των μορφών πάλης. Βασική προϋπόθεση για να αναμετρηθούμε με αποτελεσματικότητα ήταν το γεγονός ότι επιδιώξαμε να αποκαλύψουμε όσο το δυνατόν πιο πλατιά το ψεύτικο σύνθημα το οποίο χρησιμοποίησε η ΓΕΣΕΑ και στην κεντρική της αφίσα, ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη με εξαθλειωμένους εργάτες. Σύνθημα που συσκότιζε το μηχανισμό της εκμετάλλευσης, έδινε χείρα βοηθείας στους επιχειρηματικούς ομίλους και βοηθούσε την κυβέρνηση να ολοκληρώσει το έργο της. Όσο πιο βαθιά συζητούσαμε αυτά τα ζητήματα, τόσο γονιμοποιούνταν η ανησυχία και ο προβληματισμός σε τμήματα εργαζομένων. Σε αυτή τη βάση, οξύναμε τη διαπάλη και τον προβληματισμό σε ένα μεγάλο αριθμό συνδικάτων, στις διοικήσεις τους, όσο και σε μέλη τους. Διαμορφώθηκαν καλύτερες προϋποθέσεις να κατανοηθεί ανοιχτή η απεργοσπαστική τακτική της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ, το μίσος που έδειξε για όσους αγωνίζονται, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι χαρακτήρισε τους απεργούς 26 του Νοέμβρη γελίους και την απεργία γελία, γιατί δήθεν δεν υπήρχε νομοσχέδιο. Νομοσχέδιο που ακόμα και τότε, με κάθε ευκαιρία, είτε κυβέρνηση διαστόματος του Πρωθυπουργού είτε διαστόματος του τότε Υπουργού του Βρούτση,
διαφήμιζε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δόθηκε η δυνατότητα να καταλάβουν καλύτερα συνδικαλιστές που προβληματίζονται, γιατί η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ επέλεξε μαζί με την κυβέρνηση να μετατρέψει την Πρωτομαγιά σε αργία του Πάσχα, αρνούμενη την πρόταση δεκάδων συνδικάτων να εορταστεί απεργιακά στις 6 του Μάη. Μπόρεσαν καλύτερα να καταλάβουν συνδικάτα και συνδικαλιστές την τακτική της ηγεσίας ΓΕΣΕΕ, που αφού δεν κατάφερε να καταστήλει την απεργιακή κλιμάκωση, προσπάθησε να διασπάσει το απεργιακό μέτωπο των συνδικάτων με τη μεταφορά της απεργίας από τις 3 στις 10 του Ιούνιου. Όμως η πείρα του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος ακύρωσε αυτούς τους σχεδιασμούς. Επιβεβαιώθηκε ότι το κύριο δεν ήταν πια μέρα, αλλά η δημιουργία πανεργατικού απεργιακού μετώπου για να μην περάσει ο σχεδιασμός κυβέρνησης εργοδοσίας και εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού για την αποδιοργάνωση του αργώνα. Έτσι, στην απεργία στις 6 του Ιούνιου μπήκανε στη μάχη και πήρανε απόφαση για απεργία τα περισσότερα συνδικάτα που είχαν πάρει απόφαση ποτέ τα τελευταία 6 χρόνια, σε συνθήκες που η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ κρατούσε ανοιχτή απεργοσπαστική τακτική. Στις 10 του Ιούνιου, μόνο στην Αττική, ήταν 105 αυτά τα σωματεία, τα οποία δεν συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ και πήραν την απόφαση να συμμετέχουν στην απεργία στις 6 του Ιούνιου. Στις 10 του Ιούνιου πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη απεργία των τελευταίων χρόνων. Τρομαγμένος ο ΣΕΒ, η κυβέρνηση, από την επιτυχία της απεργίας, ξεκίνησαν μια εκστρατεία συκοφάντησης και προβοκατσιών απέναντι στα συνδικάτα. Αξιοποίησαν τις τυχοδιεκτικές πρακτικές οπορτουνιστικών ομάδων στο συνδικαλιστικό κίνημα, όπως στις Πενέν στο λιμάνι του Πειραιά, για να δυναμώσουν τη συκοφαντία και να ενισχύσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό. Επιχείρησαν προβοκάτσια με τις πανελλήνιες εξετάσεις και με τους επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά, όμως έσπασαν τα μούτρα τους. Επιχείρησαν με δικαστικές αποφάσεις να απαγορεύσουν την απεργία στους ναυτεργάτες, στους εκπαιδευτικούς, στις συγκοινωνίες, όμως πάλι δεν τα κατάφεραν. Αντίστοιχα, μαζί με τον τρομαγμένο εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, κυβέρνηση και αστικά κόμματα απέσυραν τις περισσότερες οργανωμένες δυνάμεις της ΔΑΚΕ, της ΠΑΣ και του ΣΥΡΙΖΑ από την απεργιακή κλιμάκωση στις 16 του Ιούνιου, ώστε να μπορέσουν με μεγαλύτερη ευκολία να ψηφίσουν αυτά τα κόμματα το νομοσχέδιο έκτρωμα. Η μαζική συμμετοχή των εργαζόμενων στην απεργία, στις απεργιακές συγκεντρώσεις, η συσπήρωση στα συνδικάτα τους και η αλληλεγγύη ακύρωσαν αυτούς τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Η πολύμορφη δραστηριότητα με πρωτοβουλία των συνδικάτων και των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ σε εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, συνδικάτα για να συγκροτηθεί πανεργατικό απεργιακό μέτροπο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στη μεγάλη μάζα των εργαζομένων, είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη. Αυτή η περίοδος ανέδειξε ένα επιπλέον στοιχείο: τη συμμετοχή περισσότερων από άλλες φορές νέων σε ηλικία εργαζομένων στους απεργιακούς αγώνες, την εγγραφή πολλών από αυτών στα συνδικάτα. Η μεγάλη πολιτική δραστηριότητα του κόμματος και η συστηματική δουλειά των συνδικάτων σε χώρο δουλειάς και κλάδους, ακόμα και σε συνθήκες τηλεργασίας, στις συνθήκες της πανδημίας, σε συνδυασμό με την όξη των προβλημάτων και το βαθιά αντιλαϊκό χαρακτήρα των νέων μέτρων, κινητοποίησε νέες δυνάμεις. Πήραν το βάπτισμα του πυρός, ειδικά μπροστά στην απεργία, ειδικά στην απεργία στις 10 του Ιούνιου. Είναι στίχημα για τη δράση των κομμουνιστών στα συνδικάτα και πρόκληση για τα ίδια τα συνδικάτα να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανούς και δραστήριους τους δεσμούς αυτών των ανθρώπων με τα σωματεία τους. Σε κάθε περίπτωση, το κόμμα δεν θα είχε καταφέρει να ανταποκριθεί σε αυτά τα καθήκοντα αν όλη την περίοδο της πανδημίας δεν είχε προωθήσει τη γραμμή της οργανωμένης απειθαρχίας απέναντι στην κυβέρνηση, στα κόμματα του κεφαλαίου και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, το ΚΚΕ ήταν αυτό που δεν τα δίπλωσε, που δεν είπε θα λογαριαστούμε μετά, όπως είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, που έσπασε στην πράξη τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς της κυβέρνησης, όπως ανήμερα το Πολυτεχνείο. Έτσι τροφοδοτήθηκε η δράση των συνδικάτων του ΠΑΜΕ, ώστε να μείνει στα χαρτιά σε μεγάλο βαθμό ο νόμος ενάντια στις διαδηλώσεις, να πραγματοποιηθεί η πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση του 2020 κόντρα σε κάθε απαγόρευση,
να διαμορφωθεί ένα σημαντικό κίνημα διεκδικήσεων για την υπεράσπιση της υγείας του λαού. Όλη αυτή η προπαρασκευή έπαιξε σημαντικό ρόλο για την κλιμάκωση του αγώνα ενάντια στο πρόσφατο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Φίλες και φίλοι, αυτό το διάστημα διαμορφώθηκαν προϋποθέσεις ώστε περισσότεροι εργαζόμενοι να καταλάβουν ότι στον καπιταλισμό, ότι δεν γίνεται μάλλον καπιταλισμός χωρίς εξαθλειωμένους εργαζόμενους, ότι δεν υπάρχει καπιταλιστική ανάπτυξη χωρίς εξαθλειωμένους εργαζόμενους. Είναι δεκάδες χιλιάδες εκείνοι οι εργαζόμενοι που παρά το γεγονός ότι ήθελαν, δεν κατάφεραν να κάνουν το βήμα της απεργίας. Ο χαμηλός βαθμός οργάνωσης, η απεργοσπαστική στα συνδικάτα, η απεργοσπαστική τακτική του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, ο αρνητικός συσχετισμός, η κρατική και εργοδοτική καταστολή παίζουν σημαντικό ρόλο, όμως δεν αναιρούν τις δυνατότητες που υπάρχουν το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να περάσει σε φάση οργανωτικής ανάπτυξης και αντεπίθεσης. Στο 21ο συνέδριο του κόμματός μας, που ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες, ασχοληθήκαμε εκτενώς με τα καθήκοντα του ΚΚΕ για την ανάπτυξη της δράσης του και την προσπάθεια που πρέπει να κάνει ώστε να αναγνωρίζεται στην πράξη ο πρωτοπόρος επαναστατικός του ρόλος. Αντίστοιχα, μελετήσαμε τις προϋποθέσεις που μπορούν να ενισχύσουν την πορεία της ανασύνταξης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και της οικοδόμησης κοινωνικής συμμαχίας σε αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση. Έχουμε συνείδηση των υποκειμενικών μας αδυναμιών. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε καλύτερα και να διορθώσουμε λάθη και κενά. Θα κριθούμε το επόμενο διάστημα κατά πόσο θα μπορέσουμε να μετρήσουμε συγκεκριμένα βήματα. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε βασικά ιδεολογήματα που εδράζονται σε πραγματικές μεταβολές στην οικονομία του καπιταλισμού με την ψηφιακή μετάβαση και την πράσινη ανάπτυξη και που επιδρούν σημαντικά στη συνείδηση των εργαζομένων και ιδιαίτερα των νέων. Ιδεολογήματα που παραχαράζουν την έννοια της προόδου και κρατούν καθυλωμένες τις διαθέσεις των εργαζομένων και της νεολαίας. Έτσι, μας μαθαίνουν ότι πρόοδος είναι σήμερα να δουλεύεις χωρίς δικαιώματα, χωρίς ωράριο, με τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας να είναι ατομική σου υπόθεση και όχι υποχρέωση του εργοδότη, ότι πρόοδος είναι να ταυτίζουν οι εργαζόμενοι τα συμφέροντά τους με τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, να θυσιάζουν τις ανάγκες τους μπροστά στην κερδοφορία των μονοπωλίων. Γι' αυτό το κρίσιμο ζήτημα απαιτείται να αντεπιτεθούμε με τα ζητήματα των νέων δυνατοτήτων που μας δίνει η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, ότι αυτά αξιοποιούνται στον καπιταλισμό για να επιδεινώσουν τη θέση των εργαζομένων, να εντείνουν την εκμετάλλευση και την αποξένωση, ενώ αντίθετα απαιτείται να αναδείξουμε την πρότασή μας για αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην υπηρεσία του λαού, στη σοσιαλιστική κοινωνία, τις δυνατότητες που αντικειμενικά παρέχει οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με μειωμένο ωράριο και σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας και να απολαμβάνουν περισσότερα, όσα σήμερα δηλαδή τους στερεί αυτό το σύστημα της βαρβαρότητας. Με αυτό τον προσανατολισμό μπορούμε να αναδείξουμε τα τεράστια κέρδη που αποκομίζουν οι καπιταλιστές από την εκμετάλλευση δεκάδων χιλιάδων εμποροϋπαλλήλων, από την εξαντλητική δουλειά που επιβάλλουν με τα ωράρια λάστιχο, τις σπαστές βάρδιες, τη δουλειά την Κυριακή, με το προσωπικό εκτεθειμένο σε βαριές επαγγελματικές ασθένειες και στην ίδια την πανδημία, τη στιγμή που συγκεντρωμένη παραγωγή διατροφικών και άλλων προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης και οι μεταφορές στα χέρια της σοσιαλιστικής οικονομίας όχι μόνο θα διαμόρφωναν πολύ καλύτερους όρους δουλειάς, αλλά θα εξασφάλιζαν πρόσβαση σε αυτά τα αγαθά στους χιλιάδες συνανθρώπους μας που στερούνται σήμερα και τα πιο στοιχειώδη, μαζί φυσικά με την εξάλληψη της ανεργίας και όλων των ελαστικών μορφών απασχόλησης που είναι στοιχεία ξένα στη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Απαντούμε στη στρατηγική των αστικών κομμάτων που αναπαράγουν τις αυταπάτες για δήθεν φιλολαϊκές αστικές κυβερνήσεις, ιδιαίτερα από τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα όπως το ΣΥΡΙΖΑ και τις διάφορες οπορτουνιστικές ομάδες. Κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25 έχουν αποκτήσει ειδικότητα στο να χειραγωγούν, να παροπλανούν, να καλλιεργούν στο λαό τη μυρολατρεία, αυταπάτες, να συντηρητικοποιούν με τη διάδοση
κοσμοπολίτικων αντιλήψεων και άλλων τοπικών. Ο λαός μας έχει συγκεντρώσει πια μεγάλη πείρα. Δεν υπάρχει διέξοδος περιμένοντας λύση από τα πάνω και με το κίνημα στη ακινησία. Ο λαός μας δοκίμασε την πρώτη φορά αριστερά και έχει πικρή γεύση. Δεν αποτελεί κάτι διαφορετικό η εναλλαγή των αστικών κυβερνήσεων που υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, τους ίδιους επιχειρηματικούς ομίλους. Η απάντηση είναι ισχυρό ΚΚΕ και ισχυρό εργατικό κίνημα που θα αντισταθεί σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική θα περάσει στην αντεπίθεση. Μπροστά μας έχουμε σημαντικά καθήκοντα. Για να ξυλωθεί ο νέος αντεργατικός νόμος έκτρωμα και να μείνει στα χαρτιά, για να ξυλωθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι, για να μην περάσουν νέοι, για να έρθουν στο επίκεντρο οι δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων των λαϊκών στρωμάτων της νεολαίας. Έχουμε συνείδηση ότι για να τα καταφέρουμε απαιτείται να ανέβει κατά πολύ η δράση του κόμματος, η δράση των κομμουνιστών στα συνδικάτα, να ανέβει αποφασιστικά η οργάνωση του λαού στα σωματεία και στους άλλους μαζικούς φορείς, να γίνει υπόθεση της ίδιας εργατικής τάξης η υπεράσπιση και διεκδίκηση δικαιωμάτων κόντρα σε όλες τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Όσο δυναμώνει η εργατική λαϊκή οργάνωση και πάλι η κοινωνική συμμαχία, όσο αποκτά πιο μαζικά ενιαία πανελλαδικά χαρακτηριστικά, όσο βαθαίνει ο προσανατολισμός απέναντι στην καπιταλιστική οδιοκτησία, στο αστικό κράτος, στις κυβερνήσεις, στους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, τόσο θα είναι δυνατό να βάζει εμπόδια, να ξυλώνει τον αρνητικό συσχετισμό, να αποσπά και να μετρά κατακτήσεις, να κερδίζει χρόνο, να δυναμώνει πάλι για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης, για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών και την κατάκτηση της λαϊκής ευημερίας. Έχουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι με ισχυρό ΚΚΕ υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να τα καταφέρουμε.